Η επόμενη, παιδιά, είναι οι πιο πειραγμένοι τηλεθεατές που εγώ προσωπικά έχω μιλήσει φέτος μαζί τους. Είναι τελειωμένοι, δηλαδή, λιγμένοι. Είναι άνθρωποι που δεν τι κάνουν. Διάβασε και πάνω, λοιπόν, κάνουμε παρέα. Διάβασε καλημέρα, κύριε Μάνηση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και για όσα κάνεις και τον εαυτό που δείχνεις και ασχολείσαι και με εμάς την νεολαία. Ένας φιλαράκος μου που έχει πολύ μεγάλη τρέλα με τα φιλαράκια του, πριν από λίγο καιρό βγάλανε ένα βιντεάκι που ανέβηκε χωρίς εξοπλισμό στον Όλυμπο πάνω στην κορυφή του Μύτικα. Επίσης κάνουν και άλλα τρελά. Αυτό πήγα να κάνω και εγώ χωρίς εξοπλισμό, με παντοφλέ, με σκαρπίνια. Βέβαια, νίκησε το βουνό, έτσι. Ναι, νίκησε το βουνό, να το πούμε ότι νίκησε το βουνό. Λοιπόν, αυτή είναι η πειραγμένη φυλή. Είναι μια ομάδα λαρισαίων, ονομάζεται Top Trip. Πάνε και κάνουν, αν έχεις το Θεό σου, snowboard χωρίς σανίδα. Χωρίς σανίδα, με την κοιλιά. Φεύγουν από τα βουνά, κάτω και πηγαίνουν. Με την κοιλιά. Κάνουν ελεύθερη πτώση. Ανεβαίνουν τον Όλυμπο, τα βουνά. Και τώρα έχει στηθεί η παρέα. Νάτι, δες εδώ. Χωρίς... Δική μου είναι, δική μου είναι. Άμα σου λέω είναι πιο πειραγμένη. Κοίτα εδώ με την κοιλιά. Ελεύθερη πτώση, όλη η παρέα. Είναι δική πάρα μου. Πολύ νεαρά τα παιδιά. Θα συνδεθούμε με το Στέλιο Μισηρλάκη. Είναι... Περίμενε, πει το Στέλιο Μισό, να δούμε και την ελεύθερη πτώση. Ναι, ναι. Η κοπελιά μπροστά είναι σαν πρόθυρο του να λιποθυμήσει. Νάτι, δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ωραία είναι, ωραία, ωραία είναι. Να σου πω κάτι. Αν κάτι δεν το θέλεις, ας πούμε, και το φοβάσαι, μην το κάνεις. Ναι. Αν έχεις κάποιο λόγο να σε συγκλονίζει και θες να ξεπεράσεις το φόβο, το κάνεις. Καλό. Με το ζόρι δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάποιος για να το παίξει μάγκα, λέει, θα πάει να ανέβω στον Όλυμπο. Αν φοβάσαι, μην το κάνεις και θα το κάνεις οργανωμένα. Δεν θα πας Δεκέμβρη μήνα, ούτε Γενάρη θα πας. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κοίτα τι κάνουν. Αυτός γιατί είναι συγκαμμένος ο φίλος αυτός. Συγγνώμη που ρωτάω. Συγκαμμένος ανάποδα και μετέωρα έχουν. Και κοπέλες βλέπουμε στα extreme sports. Πάνε και ταξίδια στο εξωτερικό. Στα μετέωρα είχα κάνει πολύ ωραία αναρρίχηση. Και... με την παπούτσια. Παντοφλέ. Και είχα μείνει κρεμασμένο σαν τραγί καμιά δύο ώρες. Δείτε το 60 λεπτά Ελλάδα, παιδιά. Διότι μου είχε καρφώσει να κάνουμε τους αναρχητές συνέντευξη εκεί απάνω. Ωραία πλάνα, έλα, πάμε να τους παρουσιάσουμε. Φανταστικά, λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον Στέλιο Μισηρλάκη, που είναι μπράβο, ο ιδρυτής αυτής της ομάδας, Top Trip. Τα παιδιά είναι στο κέντρο της Λάρισας. Ωραία, κοίταξε πόσοι πειραγμένοι άνθρωποι υπάρχουν, μπράβο. Είστε η ελπίδα της Ελλάδας, παιδιά. Η ελπίδα. Ούτε ένας νορμάλ. Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ζήτω. Ζήτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι επιζήσαμε. Δεν έχουμε πάθει κάτι, γιατί υπάρχουν πολλοί που με αυτά που βλέπουν, άλλοι μας κράζονται, άλλοι μας θαυμάζουν. Θέλω να πω ότι το κάνουμε πολλά χρόνια. Δηλαδή, και ο πιο άπειρος έχει ανέβει τουλάχιστον 3 φορές στον Όλυμπο. Και συνεχίζουμε, δηλαδή, βγάζουμε καινούργια βιντεά, γι' αυτό όλο ξεκίνησε στην καραντίνα. Με σκοπό ότι θέλαμε να σπάσουμε τη ρουτίνα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο γενικά και μας έχει καταπλήξει. Και θέλαμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό και ένα κίνητο στον κόσμο, ώστε να δείξουμε ότι μπορούν να περάσουν ωραία διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους, όχι στον καφέ και στα κλαμπ και στην πύρα και στην πλατεία. Ρε παιδί μου, θα πιεις και μια μπύρα, θα πας και σε μια πλατεία. Θα πιεις σίγουρα, αλλά μπορείς και στο βουνό να την πιεις. Πάρα στο βουνό. Στο Μύτικα η μπύρα είναι καταπληκτική. Όνειρο. Και άμα πιεις και τσίπουρο στο Μύτικα, μπορεί να κάνεις 6 ώρες να ανέβεις. Κατεβαίνει ένα τέταρτο. Εκτός για πάνω τρέχοντας, το έχω κάνει και 4. Με τον τρόπο που κατεβήκατε. Να σου πω, έχετε και κορίτσια πειραγμένα στην παρέα, βλέπω. Είμαστε μια παρέα, γνωριζόμαστε όλοι από παλιά. Δηλαδή, τα κορίτσια μπορούν να πω ότι έχουν μεγαλύτερη τρέλα από εμάς. Μην βλέπετε μόνο τα αγόρια, τα κορίτσια είναι πιο τρελαμένα από εμάς. Επειδή είναι ντυμένες και λοιπά, ναι. Μην τους βλέπετε έτσι ωραία ντυμένες, είναι πιο πειραγμένες. Ξέρεις τι θέλω. Μην βγάζετε τα ακουστικά και τέτοια. Τα ονόματα των παιδιών, ρε παιδί μου, ένα προς ένα, τα παιδιά. Λοιπόν, ναι. Νικολέτα, Μαρία, Εύα, Ειρήνη, Αναστάσης, Στέφη, Κώστας, Έφη, Βασίλης, Πάμπης και Μάριος. Και ο Μάριος από τη Χίο που τραβάει, είναι το παιδί που έστειλε το μήνυμα. Έλα, να γυρίσει, να κάνει selfie, κάνε μια selfie. Έλα, selfie, πάμε γερά. Έλα, και μου. Ο εικονολήπτης πόσες φορές έχει πέσει. Πόσες φορές έχεις πέσει, Μάρη, εσύ? Καμία. Τι γίνεται, μπράβο εδώ. Όχι, τι δουλειά. Συγγνώμη, σας έχουμε βγάλει από τη δουλειά. Τι δουλειά κάνετε, ρε παιδιά? Εγώ προσωπικά εργάζομαι σε εργοστάσιο με αλουμίνια. Πήρα άδεια για να φύγω τώρα για να παραβρεθώ. Δυστυχώς είμαστε κι άλλα άτομα, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί όλη η ομάδα. Είπες όμως το αφεντικό, πρόσεξε, μην βλέπει αλφα τώρα το αφεντικό, έτσι. Όχι, εντάξει, ευτυχώς δεν με ρώτησε. Του είπε, θα κόψω μου, πάω σπίτι, ε. Και ξαφνικά πήρε το στελάρα στο αλφα TV. Θα δούμε τη Δευτέρα. Όχι. Άκου, την άλλη φορά θα πάρετε και το αφεντικό μαζί και θα το κάνουμε ολόκληρο ρεπορτάζ, ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Με δύο τσιπουράκια πιστεύω θα έρθει σίγουρα. Με δύο τσιπουράκια. Έτσι, να ρωτήσω το πιο extreme πράγμα που κάνατε ως παρέα, ποιο
είναι. Για μένα ήταν η ελεύθερη πτώση. Αν και τώρα θα ξεκινήσω και το σχολείο εγώ προσωπικά για να κάνω το άλμα μόνος, χωρίς εκπαιδευτή. Ναι. Και το παραπέντε που θα ξεκινήσω πάλι πρόσφατα. Δηλαδή μέσα στο χειμώνα έχω βάλει ένα πλάνο που θα κάνω. Και δηλαδή ο κόσμος, αν θέλει, μπορεί να κάνει μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube Top Trip και να δει τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Σίγουρα θα είναι πιο extreme. Και εμείς είμαστε στα πρώτα μας βήματα, δηλαδή έχουμε 4-5 μήνες που ξεκινήσαμε το κανάλι. Να πούμε στον κόσμο, γιατί έχω πέσει σε πολλούς γκρεμούς. Είμαι και λίγο μεγαλύτερος, καμία 20-25 χρόνια. Ναι. Έχω πέσει, ναι. Είμαι από τους παλιούς δηλαδή. Έχω πέσει σε πολλούς γκρεμούς. Να πω ότι επειδή βλέπουν διάφορα θεαματικά πράγματα και εντυπωσιακά ο κόσμος, δεν είναι να πας μόνος να τα κάνεις. Εδώ όχι, πρέπει όχι, να είσαι μια ομάδα και να παίρνεις μέτρα ασφαλείας. Έτσι. Ναι, αυτό είναι το. Προσέχουμε, υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ μας, προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Είπε και πριν ο Στέλιος, τουλάχιστον ο καθένας από εμάς έχει ανέβει τουλάχιστον 3 φορές μέχρι ένα καταφύγιο ή κάπου. Έτσι. Και ξέρουμε πάνω κάτω τι κάνουμε. Έτσι. Μπορεί ξέρουμε να φαίνεται στο βίντεο, αλλά έτσι. Έχουν την τρέλα, αλλά έχουν έτσι, την ψυχή ταυτόχρονα. Είμαστε πειραγμένοι, είσαστε πειραγμένοι, αλλά θέλει στοιχειώδη φυσική κατάσταση, άρα γυμναζόμαστε όσο μπορούμε. Και επίσης κοντρολάρουμε όλοι μας τη χαζομάρα που μας δέρνει. Να το πω επιστημονικά. Σίγουρα. Εννοείται αυτό. Μια φορά θα γίνει το κακό, αλλά προσέχουμε. Άλλοι πειραγμένοι Λαρισαίοι Αθηναίοι που θέλουν να σας ακολουθήσουν μπορούν στην επόμενη εκδρομή σας. Πού σας βρίσκουν? Ναι, αυτό ήθελα να το πω κιόλας. Μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Top Trip, στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram. Οποιοδήποτε μπορεί να παραβρεθεί μαζί μας. Έχουν έρθει δηλαδή παιδιά και από Σέρες και από Πτολεμαϊδά. Έχουν ακολουθήσει κόσμος. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και εμάς μας χαροποιεί αυτό το πράγμα. Όλοι θέλουν μια όθηση στην ουσία για να πάνε να ανεβούν σε ένα βουνό, να κάνουν το οτιδήποτε. Οπότε πιστεύω εμείς είμαστε η μικρή όθηση, δεν κάνουμε κάτι. Είναι μέχρι να γίνει πρώτη φορά. Βάζουμε εμείς πούμε, τη βοήθειά μας. Όχι, όχι. Και εδώ δεν είναι να κάνουμε ανταγωνισμό. Ο καθένας μέχρι εκεί που μπορεί. Μπορεί να κάνει κανό. Μπορεί να περπατήσει λίγο. Μπορεί να κάνει κάνιονινγκ. Εντάξει, βήμα-βήμα. Όπου μπορέσει. Και το ξεκινάμε σταδιακά, σιγά-σιγά. Μέχρι ναι, το πιο αρχάριο. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε, παιδιά. Μην έχουμε παρεξηγήσει. Δεν ξεκινάνε τα παιδιά από ελεύθερη πτώση. Πάνω απ' όλα είμαστε μια ωραία παρέα. Αυτό. Έτσι. Η κοπελιά είμαι ελαχρινή. Σε ποιο άθλημα ειδικεύεται? Ναι, σε ποιο άθλημα ειδικεύεται? Είναι γυμνάστρια. Ποια έκανε ελεύθερη πτώση στο βίντεο, είναι κάποια από τις κοπελιές? Η Ειρήνη και η Έφη. Η κομμότρια λίγο, γιατί την είδα ότι έκλεινε λίγο τα μάτια. Το μετάνιωσε, ήθελε να γυρίσει πίσω, αλλά δεν μπορούσε. Η Έφη τι ήθελε να μετάνιωσε, νομίζω. Τώρα ξεχνάμε λίγο. Έλα, να πει την αλήθεια, το που έπρεπε να πει δείξει πώς ένιωσε. Δεν έχει και πολύ χρόνο να το σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Έφη, θέλει να μιλήσει λίγο. Σίγουρα. Έλα, εντάξει, την αγάπη μα. Ξαναδώστε μία τη σελίδα. Πώ σα βρίσκουμε, ρε παιδιά, ξαναδώστε άλλη μία. Top Trip. Ενωμένο, χωρί κενό. Top Trip. Την αγάπη μα, παιδε. Περιμένουμε νέα βίντεο, εντάξει. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και ζωντανή σύνδεση από όπου έχετε πάει, εκδρομούλα, να τα πούμε στο νέο. Φιλιά, παιδιά, την αγάπη μα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, τι ευλογίε μα. Ο Θεό να σα φυλάει.